κόκκινο. Η νέα αίθουσα Κωνσταντίνου και Σοφίας Παρθένη, που εγγενιάστηκε εδώ και λίγο καιρό στην Εθνική Πινακοθήκη, δεν αποτελεί μόνο ένα απόκτημα για τους φιλότεχνους και τους μελετητές του έργου του μεγάλου ζωγράφου, καθώς περιλαμβάνει έργα που ανήκαν στην προσωπική συλλογή του καλλιτέχνη και μετά το θάνατό του περίλθαν Κιτρίνο. Στην κόρη του, Σοφία Παρθένη. Αποτελεί συγχρόνως τη λύση και την κάθαρση ενός νεοελληνικού δράματος, αφού τα έργα αυτά είναι εύγλωτα αποδεικτικά μιας ιδιοφυΐας που ποτισμένη από γοητεύσεις και πικρία καταδικάστηκε σε 20χρονο σχεδόν αυτοεγκλισμό. Κανείς δεν ήξερε τι έκανε ο Παρθένης τα χρόνια Πράσινο. Που ζούσε, χωρίς να βγαίνει ποτέ και χωρίς να δέχεται κανέναν, στο σπίτι που είχε χτίσει κάτω από την Ακρόπολη, τον πρώτο καιρό με τη γυναίκα του και την κόρη του. Και μετά το θάνατο της κυρίας Παρθένη, με την κόρη του Σοφία μόνον. Όταν οι δημοσιογράφοι και τελικά οι δικαστικές αρχές μπήκαν μέσα στο μυστηριώδες αυτό ερημητήριο της Αθήνας, που διατηρούσε αμυδρά κάποια σημάδια της παλιάς εκλεπτισμένης ζωής των κατοίκων του, αντίκρισαν τον καλλιτέχνη που άλλοτε διακρίνονταν για τους ευγενικούς του τρόπους και την υψηλή ποιότητα της ζωής του, ένα κατάκητο, αδύναμο γεροντάκι. Και τη Σοφία Παρθένη, με κλονισμένη υγεία, αδιάλακτη, μαυροφορεμένη κλειδοκρατόρισα, φρουρό του πατρικού έργου. Ένα μέρος αυτού του έργου, που παρά την ανέχεια και την εγκατάλειψη, φυλάχτηκε ευλαβικά επί χρόνια στο σπίτι της οδού Ροβέρτου Γκάλι, βρίσκεται σήμερα σε αυτή την αίθουσα που φέρει δίκαια το όνομα του Παρθένη και της κόρης του. Πλουτίζοντας τη γνώση μας για το έργο του ζωγράφου, όπως εξηγεί ο διευθυντής της Πινακοθήκης, κύριος Δημήτρης Παπαστάμος. Κύριε Παπαστάμο, ανοίγοντας αυτές τις νέες αίθουσες Παρθένη, γιατί παρόλο που είναι μία, είναι στην ουσία τρεις. Ήθελα να μας πείτε ποιες πλευρές καινούργιες του ζωγράφου αυτού που έμεινε τόσο καιρό απομονωμένος από τον κόσμο και το έργο του τόσο μακριά από το κοινό φωτίζουν. Η λέξη είναι όμορφη, κυρία Καραβία. Φωτίζουν. Επιτέλους, νομίζω ότι βρέθηκε ο τρόπος να φωτιστεί η πολύπλευρη δουλειά, αλλά και η υπόσταση του μεγάλου Παρθένη μέσω της έκθεσης αυτής. Και λέω της έκθεσης αυτής, της μόνιμης βεβαίως έκθεσης, γιατί όπως είναι γνωστό, τα έργα αυτά μας τα δώρισε η κόρη του, η Σοφία Παρθένη, και όπως θα είδατε, η αίθουσα αυτή έχει ονομαστεί αίθουσα Κωνσταντίνου και Σοφίας Παρθένη. Πιστεύω ότι με την παρουσίαση αυτών των έργων μπορεί και ο πιο απλός επισκέπτης και φίλος της Εθνικής Πινακοθήκης να εύληπτα και εύκολα να καταλάβει το πώς έδρασε, το πώς δούλεψε και πώς παρουσίασε τη δουλειά του ο ζωγράφος. Είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τις ποιότητες της δουλειάς και μπορεί επίσης πάρα πολύ εύκολα να ξεχωρίσει τη χρονολογική σειρά του τόξου, του δημιουργικού τόξου του Κωνσταντίνου Παρθένη. Έχουμε έργα ζωγραφικής τα οποία αρχίζουν από το 1906-1908, όπως είναι το περίφημο πορτρέτο της γυναίκας του, δύο αυτοπροσωπογραφίες δικές του και μια σειρά από άλλα έργα τα οποία τα ζωγράφισε έξω από τον ελλαδικό χώρο όταν ήταν μεταξύ Βιέννης και Παρισιού ή και μετά που γύρισε στην Κέρκυρα. Μετά παρουσιάζεται μια μεγάλη σειρά, δηλαδή μετά από το 1917-18-19, όταν ήρθε και παρουσίασε με την ομάδα τέχνης, αν καλά θυμάμαι, την πρώτη ομάδα τέχνης στο Ζάπιο τα έργα του, και πλέον αρχίζει η δημιουργική παρουσία του Παρθένη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν πλέον ολοκληρωτικά ήρθε σε επαφή και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τα οικαστικά, εκτός από τον Ζαχαρία τον Παπαντονίου, με την πολιτική, όπως ήταν ο Παπαναστασίου και ο Κύρου.
Πιστεύω προσωπικά και νομίζω ότι μπορεί να βγει εύκολα από την έκθεση αυτή, ότι αυτή η περίοδος, δηλαδή του Μεσοπολέμου όπως τώρα πια τη λέμε και μάλιστα μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή για μας και μέχρι το 1940, αν και 3-4 χρόνια πρώτου 1940 έχει αρχίσει μια πτώση του Παρθένη, δηλαδή αυτή την 20ετία ή 15ετία αν θέλετε είναι η ωραιότερη εποχή, η πιο δημιουργική σειρά των έργων που ζωγράφισε ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Κύριε Παπαστάμου, με λίγα λόγια, αν σας ρωτούσαμε να μας πείτε πώς τοποθετείτε εσείς το φαινόμενο του Παρθένη και μάλλον τη σημασία του Παρθένη στην νεοελληνική ζωγραφική, τι θα λέγατε? Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ να παραδεχθώ ότι ο Παρθένης μετά από τον Γίζη και τον Λίτρα είναι ο μοναδικός ανανεωτής και αναμορφωτής της νεοελληνικής ζωγραφικής. Ίσως έναν αποφασιστικό ρόλο, μπορώ να πω πιο αποφασιστικό και από αυτόν τον οποίο έπαιξε ο Παρθένης, θα είχε παίξει ο Νίκος Λίτρας, ο γιος του Νικηφόρου Λίτρα, αν ζούσε περισσότερο, πέθανε νεότατος το 1927-28, εάν ζούσε και δίδασκε μέσα από την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι ο πρώτος δάσκαλος ο οποίος άνοιξε τα μάτια, όπως ομολογούν οι παλιότεροι σήμερα ζωγράφοι μας, άνοιξε τα μάτια των νέων σπουδαστών για ένα πλατύτερο κόσμο, ο οποίος πλέον δεν ερχόταν από την γωνιά του μονάχου, αλλά από έναν, θα λέγαμε, ευρυγόνιο φακό που στόχευε από το Παρίσι προς όλες τις γωνιές της γης. Και ο πρώτος αποδέκτης αυτού του φακού ήταν ο Νίκος Λίτρας. Βεβαίως ο Παρθένης είχε ζήσει πολύ πιο πολύ από τον Νίκο Λίτρα έξω, είχε δει, είχε αφομοιώσει πολλά διδάγματα, είχε όμως ενστερνιστεί το Jugendstil, την μεταφορά από την ζωγραφική του Γίζη στη ζωγραφική την Αυστριακή και του Μονάχου, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν μία μίξη, θα λέγαμε, τεχνικών και μορφών, παρμένες οπωσδήποτε και επηρεασμένες από τον Ιμπρεσιονισμό. Έτσι είχε την τύχη ο Παρθένης, αφού διαδέχθηκε τον Νίκο Λίτρα, να παρουσιάσει μέσα από τη σχολή του, μέσα από το τμήμα του, μέσα από τη ζωγραφική, μία καινούρια για την εποχή εκείνη θέση. Και με τα λόγια του ότι πλέον ο ζωγράφος δεν είναι μόνο να ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να σκέπτεται αυτό το οποίο θα ζωγραφίσει, δημιούργησε τη νέα τάξη, δημιούργησε τη νέα σχολή, αυτή την οποία πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν ανανεωτική, αναγεννησιακή για την νεοελληνική ζωγραφική, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι το 1932 ο Ιακωβίδης είχε οπωσδήποτε καθυλώσει κατά κάποιον τρόπο σε μια θαυμάσια ακαδημαϊκή ζωγραφική, αλλά καθυλώσει στα πρότυπα αυτά την Σχολή Καλών Τεχνών. Έτσι το άστρο του Παρθένη, το οποίο είχε την τύχη να λάμπει δίπλα στα άστρα της πολιτικής μας ζωής της εποχής εκείνης, ήταν πάρα πολύ συνταρακτικό και οι δομές και οι τομές τις οποίες έκανε στη ζωγραφική ήταν χαρακτηριστικές και επικοδομητικές. Ο Παρθένης, κύριε Ζέπο, πότε ήρθε στη Σχολή Καλών Τεχνών? Ο Παρθένης ήρθε γύρω από το 29 με 30. Τότε πια εσείς θα ήσασταν έτοιμος να φύγετε, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ ήμουν στο εργαστήριο του Ιακωβίδη και είχα 6 μήνες για να τελειώσω. Τότε η σχολή ήταν 7 χρόνια, 3 προκαταρτικό και 4 εργαστήρι. Όταν ήταν ο Παρθένης, του δώσανε εργαστήρι. Δηλαδή ήταν εντολή από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει εργαστήρι. Και από τα άλλα εργαστήρια, όποιος ήθελε να πάει στο Παρθένη στο μέσον της, του χρόνου. Και εγώ τότε σε αποφάσισα και πήγα στο Παρθένη. Αποφασίσατε την αλλαγή, έτσι? Αποφάσισα την αλλαγή γιατί με είχε κουράσει λιγάκι αυτή η μονότονη διδασκαλία. Η διδασκαλία, η οπτική διδασκαλία, η οποία δεν είχε ενδιαφέρον δημιουργίας. Δεν σου δίνει αφορμή για να δημιουργήσεις κάτι. Ο Παρθένης τι καινούριο έφερνε στη σχολή εκείνη την εποχή? Ο Παρθένης το καινούριο που έφερνε στη σχολή ήταν ότι δεν τον ενδιέφερε η λεπτομέρεια καθόλου. Τον ενδιέφερε το σύνολο, η σύνθεση, ασχέτως αν αλλάξει το σχήμα, και το σχήμα αλλάζει φυσικά από το φως, το δημιουργεί, και τον ενδιέφερε περισσότερο η σύνθεση μέσα στο τελάρο, πώς θα μπει το μοντέλο και το περιβάλλον, πώς θα το δέσει με το μοντέλο.
Τον ενδιαφέρει όμως και η αφαίρεση κάπου, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο η αφαίρεση, αλλά και η αλλαγή. Είχε το δικαίωμα ελεύθερα να το ζωγραφίσεις, όχι όπως είναι ακριβώς. Αλλά να το μεγαλώσεις, μια φόρμα να τη μεγαλώσεις περισσότερο. Κάτι να βάλεις από μόνος σου για να το αλλάξεις, για να γίνει έργο. Όχι ό,τι βλέπεις. Δίδαξε ό,τι δεν βλέπουμε. Το αντίθετο, ό,τι διδάσκαν οι άλλοι. Πιο κοντά, παραδό, παρακεί, γύρω ταυτή, είσαι καλός. Αυτά δεν λέγαν τίποτα για μένα. Αλλά την ελευθερία που έδωσε ο Παρθένης, αρχίζει πλέον κανείς και συμμετάσχει στο ζωγράφισμά του που κάνει. Για τον τρόπο της διδασκαλίας του και για όλα αυτά τα ανεκδοτολογικά μάλλον που κυκλοφορούν για το συμβιλικό τρόπο με τον οποίο διόρθωνε ένα πίνακα, τι έχετε να μας πείτε εσείς? Ναι, ο Παρθένης μιλούσε πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή έπρεπε να δει δουλειά να μιλήσει, δεν μιλούσε ποτέ σε θεωρία, σε όλους μαζί, σε κάθε ένα ξεχωριστά. Και έβλεπε περισσότερο, καθόλου δεν τον απασχολούσε η λεπτομέρεια, το σύνολο, το αρχιτεκτονικό μέρος και τις συνθέσεις που είναι το έργο και μπορούσε να αλλάξει ό,τι θέλει αρχή να είναι σωστό. Μέσα σε αυτά θα πει 2-3 λόγια σοφά, όχι πολλά λόγια. Λεπτομέρειες ποτέ δεν τον ενδιέφερε. Εσείς ήσασταν και κάπως ιδιωτικά μαθητής του, έτσι δεν είναι, μετά. Ιδιωτικά, επειδή τέλειωνα εγώ και πήρα το πρώτο βραβείο και με είχε συμπαθήσει, δηλαδή έβλεπε ότι τέλος πάντων τον καταλάβαινα καλύτερα, με κράτησε άλλα 2 χρόνια για σύνθεση, που δεν είχα ιδέα από σύνθεση τόσα χρόνια. Δεν διδάσκαν οι άλλοι καθηγητές σύνθεση. Κύριε Ζέπο, είπατε προηγουμένως ότι πήρατε το πρώτο βραβείο. Εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Πήρατε μεν το βραβείο, αλλά δεν πήρατε τα χρήματα. Ναι. Τι συμβαίνει? Και ο Παρθένης σας είχε πει... Ναι, ναι, αυτό το μάθατε. Λοιπόν, ο Παρθένης πολύ κοπίασε για να μου δώσει το πρώτο βραβείο από τους άλλους καθηγητάς. Αλλά πώς είχα μάθει από το μοντέλο, ότι δεν ήταν στον άξονα των άλλων που πάντοτε ήταν αριστούχοι των άλλων διδασκάλων. Εγώ δεν ήμουν, ήμουν απλώς καλός. Δεν τους άρεσε η δουλειά μου τόσο όσο των άλλων. Ναι, για τον Παρθένη αυτά φαινόντουσαν ψεύτικα. Δηλαδή δεν έβλεπε, δεν είχε στήσιμο καλό το να είναι ένα γυμνό. Τότε ήταν στο φυσικό μέγεθος, 1:20. 1:20 το φυσικό μέγεθος δεν πατούσαν και τους έπεισε πλέον και το βγάλανε πρώτο. Το βραβείο ήταν αδερόφιο. Αλλά δεν το δώσανε και με παρακάλεσε ο Παρθένης να μην το ζητήσω, ούτε κι εγώ θα το ζητούσα φυσικά, και έτσι έμεινε και ούτε πήρα και το δίπλωμά μου. Δεν μου λέτε κάτι, γιατί υπήρχε αυτή η πολεμική εναντίον του Παρθένη μέσα στη σχολή? Αυτή η πολεμική υπήρχε γιατί δεν το καταλαβαίνανε, δηλαδή δεν υπήρχε κακία, αλλά ήταν αυτό το κάτι άλλο που το βλέπαν διακοσμητικό. Ναι, οι ζωγραφικοί νομίζαν ότι ήταν φωτογραφία. Μήπως όμως υπήρχε και κάποιος ανορθόδοξος τρόπος με τον οποίο είχε διοριστεί ο Παρθένης στη σχολή? Ναι, βέβαια. Για να διοριστεί ένας καθηγητής σχολή καλών τεχνών, επειδή είναι ανωτάτη, διορίζεται από τους καθηγητές, τους ιδίους. Αλλά τον Παρθένη δεν το θέλανε. Φυσικά τότε φροντίσαν απ' έξω και νέοι ζωγράφοι. Δεν μπορώ να πω και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, που ήταν διευθυντής της Πινακοθήκης και ήταν τότε και. Στο Υπουργείο τότε ήταν κάπως δημοκρατία ήταν και έτσι τον διορίσανε από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, όταν μπήκε ο Παρθένης δεν ήταν συμπαθής στους άλλους, δεν είχαν καμιά επαφή για να έχουν κακία, αλλά δεν τους άρεσε μήπως χαλάσουν οι μαθητές τους. Μήπως τους άλλους καθηγητές τους εξενεύριζε ή τους απομάκρυνε από τον Παρθένη και αυτό το κλειστό που υπήρχε στο χαρακτήρα του? Ναι, ο Παρθένης πάντως δεν είχε επαφή με κανένα από τους καθηγητάς. Ο Παρθένης ήταν μόνος του. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, ίσως δεν ήταν και άγνωστος σήμερα. Πώς έφυγε τελικώς από τη σχολή? Από τη σχολή έφυγε, ναι, αυτό που θυμάμαι ότι τελευταία που έφυγε, φυσικά δεν ήμασταν εμείς, είχαμε φύγει, ήταν αρκετά χρόνια έμεινε μετά, αλλά στις αυτές που γινόντουσαν, στις διάφορες εξετάσεις στο τέλος του χρόνου, του Παρθένη η γνώμη δεν λαμβανόταν υπόψη. Και τελευταία δεν μίλαγε. Πες Κωστή, του λέγανε, ποιος αρέσει, δεν μίλαγε. Τότε τον άπιασε ο Μαθιόπουλος από το Ιακά και τον τράνταξε δυνατά.
Και από τότε η κυρία Παρθένη ήταν έξω, τον πήρε και έφυγε. Από τότε δεν ξαναπάτησε στη σχολή. Κύριε Βασιλείου, εσείς ζήσατε πάρα πολλά χρόνια απέναντι από αυτό το παράξενο σπίτι που ο Παρθένης είχε σχεδιάσει για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Πώς ήτανε σαν γείτονας αυτός ο απομονωμένος άνθρωπος? Είχα πραγματικά την τύχη να τον έχω γείτονα. Δεν τον είχα ποτέ δάσκαλο, παρά μόνο για 2 ώρες. Θα σας πω αργότερα πώς έγινε αυτό. Σαν γείτονας ήταν πάντα ο Παρθένης που ξέραμε όλοι. Χαιρετούσε με την μεγαλόπρεπη κίνηση λουγάζοντας το καπέλο του. Έλεγε «Καλημέρα σας κύριε». Ήταν ένας ευγενής, πώς να το πούμε. Αλλά δεν προχωρούσε η φιλία και αυτή η ατμόσφαιρα της γειτονιάς παραπέρα, φαντάζομαι. Όχι. Δυστυχώς όχι, γιατί ήταν απομονωμένος σε αυτή τη μεγαλοπρεπειά του. Εγώ είχα την τύχη να με δεχτεί όταν τέλειωσα το Πολυτεχνείο στο σπίτι του με τη σύσταση του Πικιόνι τότε, που μου είπε «πάρε μερικά έργα σου και πήγαινε στον Παρθένη». Πήγα πραγματικά, είχα καμιά 20 μικρά χαρτονάκια από την Αθήνα, από τον Ημιτό, από το Γαλαξίδι, από την Αίγινα και καθίσαμε 2 ώρες και παραπάνω, μπορώ να πω. Εκείνος έλεγε και εγώ άκουγα. Φυσικά σε κάθε έργο απάνω έβρισκε να κάνει μια σωστή παρατήρηση. Αλλά γενικά είπε πράγματα που χρόνια στο Πολυτεχνείο δεν τα είχα ακούσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μου λέει, όταν ένα σπίτι το φωτίζει ο ήλιος, έχει το χρώμα του με λίγο ζεστό χρώμα μέσα. Όταν αυτό το σπίτι είναι μπρος στη δύση, η οποία έχει πάρει ένα πορτοκαλί χρώμα, τι χρώμα θα πάρει? Του είπα και εγώ, μόου. Λέει, ξέρεις για τα συμπληρωματικά χρώματα? Όχι, δεν μας έχουν πει ποτέ τίποτε. Αν υπήρχε καμιά τέτοια απορία, η δασκάλη μας και προπαντός ο λαμπρός δάσκαλος που είχαμε στο τέλος, ο Νίκος Ολίτρας, όταν εξαντλούσα μια φορά όλο το άσπρο για να φωτίσω ένα στήθος, μου λέει, δεν προσέχεις, μήπως δεν φταίει το φως να βρεις την κατάλληλη σκιά για να φωτίσεις το στήθος. Πραγματικά ήταν το ίδιο πράγμα που μου έλεγε τότε ο Παρθένης, αλλά εντελώς εμπειρικά. Μας έλεγε, κοιτάξτε να δείτε πώς θα ταιριάξετε τη σκιά με το φως. Ο Παρθένης μου ανέπτυξε σε εκείνες τις 2 ώρες όλη τη θεωρία των συμπληρωματικών χρωμάτων. Ήταν πραγματικά ένα δίδαγμα, ένα μάθημα για μένα που μπορώ να πω με αναστάτωσε τότε, γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε ακούσει. Και έμεινε αυτή η επίσκεψη για πολλά χρόνια στη μνήμη μου. Κύριε Βασιλείου, υπάρχει μια σκηνή που την έχετε μάλιστα ζωγραφίσει και την έχετε διηγηθεί πολλές φορές, που δείχνει τον Παρθένη να βγαίνει από το σπίτι του τη μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας. Ναι, είναι άλλη μια συγκλονιστική στιγμή με τον Παρθένη. Ήμουν τότε στο Εθνικό Θέατρο, δεν θυμάμαι αν είχα σκηνικά ή αν δίδασκα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως, πρωί-πρωί είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο. Έγινε η αναστάτωση ότι φεύγουν οι Γερμανοί, Φυσικά σταμάτησαν όλες οι δουλειές και εγώ γύριζα από το Θησείο για να έρθω εδώ στο σπίτι, περνώντας από το σπίτι του Παρθένη μπροστά. Εκείνη τη στιγμή έβγαινε με τη γυναίκα του, όπως πάντα, όπως τον συναντούσα πάντα στο δρόμο, και έκανε αυτή την μεγαλόπρεπη χαιρετούρα του βγάζοντας το καπέλο του. Εγώ δεν είχα καπέλο να βγάλω και μου λέει «Πολύ ωραία ημέρα σήμερον, κύριε Βασιλείου». Από τότε δεν τον ξανάδα. Και είχε κρεμάσει, όπως έχετε πει, μια τεράστια σημαία ήδη στο μπαλκόνι. Είχε κρεμάσει το μπαλκόνι του, ναι, μια τεράστια γαλανόλευκη και έβγαινε να χαρεί και αυτός την μέρα εκείνη, όπως όλοι μας, που πραγματικά ήταν μια μέρα αξέχαστη. Τον Παρθένη δεν τον ξαναείδα ποτέ. Κύριε Καπάντα, εσείς προλάβατε τον Παρθένη σαν σπουδαστής της Σχολής Καλών Τεχνών λίγο πριν φύγει.
λίγο πριν αποχωρήσει και ήθελα να μας πείτε ποια ήταν η εντύπωση που έκανε αυτός ο παράξενος άνθρωπος στους σπουδαστές που δεν ήταν έστω μαθητές του. Δεν είμαι τόσο μικρός ακριβώς, αλλά οπωσδήποτε ήμουν από τους τελευταίους που τον συναστράφηκαν και τον απόλαυσαν τον Παρθένη στη Σχολή Καλλοτεχνών. Μέχρι τώρα σκέπτομαι κάστοτε πόσο λάθος ήταν που εμείς πολύ νέοι δεν μπορέσαμε να υποφεληθούμε όχι των μαθημάτων που έκανε για την ζωγραφική, γενικά για την τέχνη, αν και μίλαγε πολύ λίγο, όσο γιατί δεν μάθαμε από το ήθος του αυτά που έπρεπε να μάθουμε σαν πολίτες, σαν καλλιτέχνες, σαν άνθρωποι γενικά που έπρεπε να συνδεδρονίσουν σε μια κοινωνία. Και αυτό ήταν κυρίως το ήθος αυτό, το αδιάλακτο που είχε για κάθε πράγμα που δεν τέριαζε με το δικό του πιστεύω. Δηλαδή με αυτή την οποιαδήποτε, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο αυτοπροβολή. Ήταν ένας άνθρωπος που έμοιαζε να κάνει θέατρο, αλλά δεν έκανε ποτέ θέατρο. Είχε κλειστεί στον εαυτό του και αποδοκίμαζε πάντα οτιδήποτε δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι και μόνο. Χωρίς καμία επίδειξη, χωρίς καμιά, πώς να πω, φιλοδοξία. Ήταν ο απλός άνθρωπος που δούλευε και μόνο δούλευε όσο καιρό του επέτρεπαν οι δυνάμεις. Το λέει μέχρι και την ώρα που πέθανε. Εσείς είχατε ευκαιρίες προσωπικής επαφής μαζί του? Ναι, πολύ, αλλά μέσω της γυναίκας του περισσότερο. Γιατί φαίνεται, παρότι εγώ γλύπτης, σε ώρες που έβλεπε το έργο μου, πιθανώς να είχε πει στη γυναίκα του ότι είχε μία προτίμηση στον τρόπο που δούλευα. Και πολλές φορές έγινε αιτία να διακριθώ σε αιτήσεις, εξετάσεις που είχαμε, μόνο και μόνο από την επιμονή την προσωπική του. Πώς γινόντουσαν όλα αυτά μέσω της κυρίας Παρθένη, γιατί ο ίδιος δεν μιλούσε πια και καθόλου. Ναι, καθόλου, δεν μιλούσε. Η γυναίκα του ήταν σχεδόν μια δίδυμη παρουσία. Δηλαδή ήταν σιαμέ. Ο Παρθένης μιλούσε πάντα μέσω της γυναίκας του. Εκείνη, χωρίς εκείνος να μιλήσει, ήξερε τι ακριβώς ήθελε να πει. Και έχω ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Σε κάποια κρίση ενός διαγωνισμού, συνθέσεως, ενώ οι άλλοι καθηγητές συζητούσαν ένα ενδεχόμενο βραβεύσεως και τον επένων, ο Παρθένης είχε σταματήσει μπροστά σε ένα έργο, αμετακίνητος, και δεν έφευγε παρά μόνο όταν είπε η γυναίκα του ότι εννοεί ότι αυτό προτιμά. Και τελικά αυτό βραβεύτηκε το έργο. Είχε μια θέση αγάλματος σαν παρουσιαστικό, με αυτά τα έντονα μάτια του, το οποίο πιθανώς οι ακροατές που μας ακούνε τώρα να μην τα ξέρουν, αλλά να τα περιγράψω, ήταν σαν δύο φακοί οι οποίοι συνεχώς έβλεπαν. Έβλεπαν το οτιδήποτε θα ήταν εικαστικό ή το οτιδήποτε θα ήταν μέσα στο μυαλό τους, μέσα στο μυαλό του, και εκδηλωνόταν με την όραση κάπου στυλωμένο το βλέμμα. Μια φορά σε κάποια εθνική γιορτή μέσα στην κατοχή είχαν προηγηθεί ορισμένες ομιλίες άλλων καθηγητών, εκείνος ήταν ακίνητος στην πρώτη σειρά των καθισμάτων και άκερα, δηλαδή εκεί που δεν το περίμενε κανείς, σηκώθηκε όρθιος, πράγματι σαν άγαλμα, δεν ξέραμε τι θα κάνει, τσιτώθηκε, στήλωσε περισσότερο τα μάτια του, είπε «Ζήτω γελάς» και ξανακάθισε. Δηλαδή αυτή ήταν η δική του παρουσία. Και βέβαια μπορώ να τον κατατάξω, γι' αυτό λέω ότι και τον θαυμάζω, έξω από το ότι ήταν ένας, όποιος ήταν ο Παρθένης, αυτό θα το πω άλλο, που είναι πιο αρμόδιο για τον Παρθένη, ήταν ένας άνθρωπος πατριώτης. Το λέω και το υπογραμμίζω ότι ήταν πατριώτης, γιατί βέβαια από κανένα δεν μπορεί κανείς να στερήσει μια τέτοια αναγνώριση. Ο Παρθένης την έδειχνε με έναν τρόπο που δεν ήταν μόνο αν ήταν πατριώτης γιατί ήταν η σημαία, γιατί ήταν η λέξη Ελλάς, γιατί ήταν όλο αυτό που έχει το νόημα της Ελλάδας. Ήταν πατριώτης γιατί και στη ζωγραφική του που έκανε, έκανε σχεδόν μια εθνική ζωγραφική. Δεν θα μπορούσαμε να τον πούμε, χωρίς να είναι ο ζωγράφος ο οποίος ή ο ποιητής που αφιερώθηκε για να κάνει μόνο πατριωτική δουλειά, αυτός έκανε με τη γραμμή του πατριωτική δουλειά. Δηλαδή είχε το ήθος μέσα στη ζωγραφική του, αυτό που έχουμε σαν έννοια Ελλάδα, σαν αίσθηση, σαν
σημαντικότητα. Αυτό το έχει. Και αυτή την μεγαλοπρέπεια που έχει και την μεγαλόπνοη απόδοση στο έργο του, ό,τι και να είναι ένα άλογο, ένα καβαλάρι ή ένα δέντρο. Έχει την αιωνιότητα που νομίζω ότι περικλεί πάντα αυτή η παρουσία μέσα στην μνήμη των αιώνων της Ελλάδας. Πράσινο.